Σας καλωσορίζουμε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στη σημαντική αυτή συνεδρίαση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων που συσπυρώνονται στην ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση και θα συζητήσουν σήμερα την κατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή έχει τη δική της σημασία. Πραγματοποιείται δύο εβδομάδες πριν τον αγωνιστικό γιορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, αλλά και δύο περίπου μήνες πριν τη σημαντική εκλογική μάχη των ευρωεκλογών της 9 του Ιούνιου, για την οποία επιτρέψτε μου να αναφερθώ, παρουσιάζοντας την κοινή διακήρυξή μας με τίτλο «Αντλώντας δύναμη από τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ιμπεριαλιστικών Πολέμων, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης για την Ευρώπη της ειρήνης, της λαϊκής ευημερία του σοσιαλισμού. Σε αυτήν την εκλογική μάχη βεβαίως κάθε κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα του, στη βάση των συνθήκων και των δυνατοτήτων του, καθορίζει τη δική του τακτική, αλλά είναι την ίδια ώρα κοινή η των κομμάτων μας πως είναι αναγκαίος ο συντονισμός της δράσης μας τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που συνυπογράφουμε αυτή τη διακήρυξη, μπροστά και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024, απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους βιοπαλλαιστές αγρότες, τις γυναίκες και τους νέους των λαϊκών στρωμάτων, τους συνταξιούχους, τους μετανάστες. Εκτιμούμε πως σήμερα... Οι λαοί της Ευρώπης έχουν συγκεντρώσει αρνητική, οδυνηρή πείρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της, την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των κομμάτων που την υπηρετούν, διώνουν τη διαρκή επίθεση του κεφαλαίου και καλούνται να δώσουν τη δική τους απάντηση, να δυναμώσουν τον αγώνα για τα δικαιώματά τους ενάντια στο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα και τα στηρίγματά του. Ένα τέτοιο στήριγμα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί μια διακρατική, ιμπεριαλιστική, οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ένωση των μονοπωλίων, αντίθετη με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Εκατό χρόνια από το θάνατο του Λένιν, η διαχρονικής αξίας ανάλυση του ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης μέσα σε καπιταλιστικό καθεστώς είτε είναι απραγματοποιητές είτε αντιδραστικές έχει πολλαπλά επιβεβαιωθεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συγκροτήθηκε από τους λαούς τα κινήματά τους ούτε υπηρετεί τα συμφέροντά τους. Το αντίθετο, τα κόμματά μας εκτιμούν ποσιαστικές οι τάξεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμάχησαν ενάντια στην εργατική τάξη και το λαό σε κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι φιλολαϊκή. Στόχη της είναι η συγκέντρωση, η συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, η εμπεριαλιστική πόλεμη και επεμβάσεις, η προώθηση της στρατηγικής για τη μέγιστη ενίσχυση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης που οδηγούν στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ακρίβεια, την προσφυγιά, την άγρια καταστολή, το φακέλωμα, τον αντικομουνισμό. Τα σκάνδαλα που εκδηλώνονται στο Ευρωκοινοβούλιο των λόμπι της διαφθοράς επιβεβαιώνουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ως ένωσης του κεφαλαίου σε βάρος των λαών. Τα ψηφίσματα πολεμικά τελεσίγραφα οι αντιλαϊκοί κανονισμοί και οι αντεργατικές οδηγίες στοχεύουν να εξυπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και να τσακίσουν τη ζωή, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όχι τυχαία, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύεται σε εμπροστοφυλακή των αντιλαϊκών πολιτικών, των άδικων πολέμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει μαζί με τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, συνέπεια της όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα μονοπόλια για τα κέρδη τους, αποτελούν και οι ιμπεριαλιστικές επίσης επεμβάσεις και οι πόλεμοι, όπως αυτός που ξέσπασε το 2022 με τη σύγκρουση της καπιταλιστικής Ουκρανίας και των συμμάχων της, είπα, ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της για τον έλεγχο φυσικά των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τον δρόμο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Καταγγέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν από τους ενορχιστρωτές, τους χρηματοδότες και μέρος του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και εναντιονόμαστε σε αυτόν και στην κάθε είδους εμπλοκή των χωρών μας που τις μετατρέπει σε ορμητήρια πολέμων και επεμβάσεων και σε στόχο αντιπίνων. Ο κίνδυνος γενίκευση του πολέμου μεγαλώνει με τη χρησιμοποίηση ακόμα και πυρηνικών όπλων. Τα κόμματα μας καταδικάζουν το έγκλημα που διαπράτεται επίσης αυτή την περίοδο και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, όπου στο ίδιο πλαίσιο των ανταγωνισμών επιταχύνονται οι εγκληματικοί σχεδιασμοί και η απάνθρωπη υπεριαλιστική επέμβαση του κράτους κατακτητή του Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που επιχειρούν να το ξεπλύνουν για την γενοκτονία και τον απάνθρωπο εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού από τα εδάφη του, προκειμένου να ελεγχθούν στρατηγική σημασίας εμπορική και ενεργειακή διάδρομη στο κρίσιμο γεωπολιτικά για τα υπεριαλιστικά συμφέροντα άξονα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, των στενών της Ερυθράς Θάλασσας, διαμορφώνοντας πραγματικά μια εφιαλτική κατάσταση για τους λαούς. Εκφράζουμε και με αυτή μας τη διακήρυξη την αμέριστη αλληλεγγύη μας με τον Παλαιστινιακό λαό. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις ογκώδεις, τις συγκλονιστικές εργατικές λαϊκές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπεράσπιση του δίκαιου αγώνα του για την αποτείναξη της Ισραηλινής κατοχής. Αποκαλύπτουμε ταυτόχρονα και αντιπαλεύουμε την εντυνόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την προώθηση της λεγόμενης παγκόσμιας στρατηγικής που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους λαούς, τη συγκρότηση στρατιωτικών σχηματισμών, τύπου Πέσκο και Ευρωστρατού αποστολών όπως τις ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ημπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, εκτός από σφαγή των λαών, τον διαμελισμό χωρών, τα οικονομικά βάρη στις πλάτες των λαών, τις στρατιές των ξεριζωμένων, προκαλούν και τη μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος, για την οποία υποκριτικά κόπτονται με τις λεγόμενες πράσινες και ψηφιακές διακηρύξεις τους. Τα κόμματά μας αντιπαλεύουν την δίθεν πράσινη εκμετάλλευση και ψηφιακή καταλήστευση των εργαζομένων. Με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος και χρησιμοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε βάρος των εργαζομένων, οδηγούν στην απογείωση της εκμετάλλευσής τους, την εντατικοποίηση της ευέλικτης εξουθενωτικής δουλειάς με απάνθρωπα ωράρια που οδηγούν σε εργοδοτικά εγκλήματα, την επέκταση της τηλεργασίας χωρίς δικαιώματα φυσικά και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με κλιμάκωση της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Απέναντι σε αυτή την εργασιακή βαρβαρότητα, τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι εργαζόμενοι ξεχύθηκαν στους δρόμους του αγώνα και αυτό θα κάνουν και την προσεχή Τετάρτη στην Ελλάδα, στην πανελλαδική απεργία της 17ης του Απρίλη. Η δε απελευθέρωση της ενέργειας, το λεγόμενο χρηματιστήριο της ενέργειας και η στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων είναι ακριβώς αυτές που διεύρυναν παραπέρα την ενεργειακή φτώχεια, την εκτίναξη της ακρίβειας, του πληθωρισμού την ώρα που οι ενεργειακοί κολοσσοί θησαυρίζουν. Επιπλέον, όπως έδειξαν και οι πρόσφατοι μεγάλοι αγροτικοί αγώνες σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ, και η πράσινη μετάβαση απειλεί την ίδια την επιβίωση των αγροτών και κτηνοτρόφων και έχει οδηγήσει στην αύξηση του κόστους παραγωγής για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των αγροτοδιατροφικών ομίλων, των εμποροβιομηχάνων, των μονοπωλίων της ενέργειας και άλλα. Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις προωθούν το επικυρωποιημένο σύμφωνο σταθερότητας τα λεγόμενα ευρωπαϊκά εξάμεινα της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχία που σημαίνουν σκληρά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ πρημοδοτούν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανεργία διατηρείται σε ψηλά επίπεδα, 16 εκατομμύρια, εντείνεται η άγρια φορολογία που επιβαρύνει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και απαλλάσσει το μεγάλο κεφάλαιο. Απογειώνεται τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο να εξανεμίζεται ο μισθός και η σύνταξη πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. 95 εκατομμύρια να ζουν στη φτώχεια, εκατομμύρια άλλοι να πνίγονται στα χρέη, να αντιμετωπίζουν πληστηριασμούς και αμέτρητα αδιέξοδα. Είναι ανάγκη, όπως σημειώνουμε στη διακήρυξή μας, να υψώσουμε αγωνιστικό τείχος στην Αντιλαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματά μας δίνουν καθημερινά τη μάχη, παίρνουν τη θέση τους στην πρώτη γραμμή της πάλης, στις μεγαλειώδεις απεργίες, στις διαδηλώσεις των εργαζομένων που πραγματοποιούνται σε μια σειρά χώρε σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στη μείωση των μισθών και συντάξεων, στην κατάργηση των εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στην ανακύκλωση της φτώχειας και της ανεργίας, στην εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, στις δραματικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία από πλημμύρε, σεισμούς ή πυρκαγιές. Η πύρα και από την πανδημία απέδειξε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της καπιταλιστικής αγοράς και η προβολή του κριτηρίου κόστους-οφέλους που καταπνίγει τις λαϊκές ανάγκες θυσιάζοντα ανθρώπινε ζωέ. Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που συνυπογράφουμε αυτή τη διακήρυξη πρωτοστατούμε στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση δημοκρατικών δικαιωμάτων, στην ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας, την περιστολή της συνδικαλιστικής δράσης και στην συστηματική επιχείρηση κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος, την καταπάτηση προσωπικών δεδομένων και την γιγάντωση του ευρωενωσιακού πλαισίου υποκλοπών, παρακολουθήσεων με βασικό στόχο τον εχθρό λαό. Τα κόμματα μας με όλες τους τις δυνάμεις διεκδικούν υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, δημόσια δωρεάν, υγεία, παιδεία, πρόνοια, χωρίς καμιά επιχειρηματική ανάμειξη. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής για τους μικρομεσαίους αγρότες, ενάντια στα συμφέροντα των μεγάλων ομήλων προστασία από την άγρια φορολογία και τη δράση των μονοπωλίων σε βάρος των αυτοπασχολουμένων επαγγελματιών. Αλληλεγγύη και δικαιώματα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Παλεύουμε ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και τους ανταγωνισμούς που αναγκάζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες σε ξεριζωμό. Ενάντια στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που εντείνει την καταστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και τους προορίζει για πάμφθινο εργατικό δυναμικό. Για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, κόντρα στα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και την δίθεν πράσινη εντό εισαγωγικών στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων. Για την ανάπτυξη του ταξικού αγώνα και της αλληλεγγύης κόντρα στον κοινωνικό εταιρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων για την εξασφάλιση της κερδοφορία του κεφαλαίου, για την ανασυγκρότηση και ισχυροποίηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των άλλων λαϊκών κινημάτων, σε κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Ενάντια τόσο στον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, όσο και στον παραπλανητικό ευροσκεπτικισμό που εξυπηρετεί τις επιδιώξεις και την επιθετικότητα των αστικών τάξεων πάντα σε βάρος των λαών. Ενάντια στον φασισμό και τον κάθε είδους ρατσισμό, τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Απορρίπτουμε τον κάλπικο αντιφασισμό, και τα διάφορα δίθεν αντιφασιστικά μέτωπα, τα οποία αστικές και οπορτουνιστικές πολιτικές δυνάμεις τα χρησιμοποιούν για τον εγκλωβισμό εργατικών λαϊκών δυνάμεων στην αστική διαχείριση, αποκόβοντας τον φασισμό από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο τον γεννά και τον χρησιμοποιεί όταν τον χρειάζεται. Ενάντια στον αντικομουνισμό, στις απαγορεύσεις της δράσης κομμουνιστικών κομμάτων, τις διώξεις μελών και στελεχών τους, το άθλιο κυνήγι μαγισσών που εξαπολύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφορες αστικές κυβερνήσεις της. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη προς όλους τους λαούς που αγωνίζονται. Στην Κούβα και τον κουβανικό λαό, ενάντια στον απάνθρωπο αποκλεισμό, και τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναντιονόμαστε στον υπεριαλιστικό πόλεμο και παλεύουμε για την απεμπλοκή των χωρών μας από τις συμπεριαλιστικές συμμαχίες και τους σχεδιασμούς τους και απορρίπτουμε αυταπάτες που σκορπούν διάφορες αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις ότι θα μπορούσε δήθεν να υπάρξει μια άλλη καλύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας ή ένα ΝΑΤΟ, λένε, χωρίς πολεμικούς σχεδιασμούς και επιθετικά οπλικά συστήματα στα εδάφη του ή μια άλλη δίθεν φιλιρινική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς παλεύουμε για την Ευρώπη της ευημερία των λαών, της ειρήνης, του σοσιαλισμού. Μέσα από ταξικούς μαζικούς αγώνες των εργαζομένων προβάλλει η προοπτική μιας άλλης Ευρώπης, αυτής της ευημερία των λαών, της κοινωνικής προόδου, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, της ισότιμης συνεργασίας, της ειρήνης, του σοσιαλισμού. Γι' αυτό παλεύουμε για την αποδέσμευση από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, όπως και κάθε άλλη ημπεριαλιστική συμμαχία, με το λαό μας πραγματικά στην εξουσία να οικοδομεί το νέο κόσμο, το σοσιαλισμό ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός δεν είναι αιώνιος ούτε δεδομένος. Απευθύνουμε κάλεσμα στους λαούς μας να δυναμώσουν αποφασιστικά την πάλη τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ένωση αυτή του κεφαλαίου που επιτίθεται στα δικαιώματα των λαών, ώστε δυναμικά να αποκρούσουν τη σφοδρή επίθεση των μονοπωλίων, των κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων που υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Να ενισχύσουν την πάλη τους για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Να στηρίξουν με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο τη μάχη των ευρωεκλογών της 6-9 Ιούνιου του 2024 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που καταδικάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιλαϊκές πολιτικές να αποδυναμώσουν τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, που στηρίζουν τον πόλεμο, που υπερασπίζονται τα συμφέροντα και τον ευρωμονόδρομο του κεφαλαίου, τον δίθεν εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων είναι το μόνο πραγματικό αποκούμπι για το λαό που θα πιάσει τόπο την επόμενη μέρα. Οι κομμουνιστές, ακριβώς επειδή αντιπαλεύουν με συνέπεια την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν δεσμεύσεις από αυτή. Γι' αυτό, με ευθύνη, έγκαιρα, ενημερώνουν το λαό, πρωτοστατούν στην οργάνωση του ταξικού αγώνα, που είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και επίθεση της στρατηγικής του κεφαλαίου, να αποσπάσει ανάσες ανακούφισης. Η ενίσχυσή τους αποτελεί πάνω απ' όλα όμως εγγύηση ότι οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες θα συνεχιστούν, θα δυναμώσουν, θα αποκτήσουν προοπτική και περιεχόμενο που θα στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, το καπιταλιστικό σύστημα, τα μονοπόλια, την εξουσία, τις ενώσεις τους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την τελική ανατροπή τους για τον σοσιαλισμό. Τώρα είναι ευκαιρία να στείλουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων. Λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου, των μονοπωλίων του πολέμου. Δύναμη στα κομμουνιστικά κόμματα, που είναι η εγγύηση για την ενίσχυση των λαϊκών αγώνων, για μια Ευρώπη της ευημερίας των λαών, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού. Σας ευχαριστώ.